Ναι, μεν, αλλά ήταν η απάντηση του Προέδρου του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαρία Λιουδάκη, κύριο Άρη Τσίτσου, ο οποίος τόνισε ότι μπορεί ο νομός Λωστίου να έχει τα λιγότερα προβλήματα, αλλά υπάρχουν κενά σε πολλά σχολεία. Όχι μόνο στην Ιεράπετρα, σε ολόκληρο τον νομό Λασεθίου, αν και ο νομός Λασεθίου είναι κατά κάποια, ας το πούμε, είναι σε εισαγωγικά τυχερός, διότι είναι από τους καλύτερα επανδρομένους νομούς, αλλά δεν υπάρχει σχολική μονάδα που να μην έχει έστω και ελάχιστες ώρες κενά. Και για εμάς τους εκπαιδευτικούς, έστω και μία ώρα κενό εκπαιδευτικού είναι σημαντικό, διότι τυχαίνει έστω και ένα παιδί να μην απολαμβάνει ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση με τους άλλους συμμαθητές του σε οποιοδήποτε άλλο σχολείο που μπορεί να έχει την ίδια ειδικότητα και να εκπαιδευτεί το παιδί στο ίδιο διδακτικό αντικείμενο, που ένα άλλο παιδί δεν θα απολαμβάνει αυτή τη εκπαίδευση και θα το αναπληρώνει ένας άλλος συνάδελφος που μπορεί να μην είναι της ίδιας ειδικότητας. Άρα, εξάλλου το έχει δηλώσει και ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας ότι θα φάμε όλη τη χρονιά με κενά. Το σημαντικό είναι ότι οι εκπαιδευτικοί μέσα από το μεράκι τους προσπαθούν για τα παιδιά και πρέπει να εξάρουμε το μόχθο και το μεράκι όλων των εκπαιδευτικών σε όλο τον νομό Λασεθίου.